Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 30 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ καταγράφουν πλέον όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και αυτές που είναι φύλλα προσκύμνες στην κυβέρνηση. Η συμφωνία για το Μακεδονικό από την πρώτη στιγμή φάνηκε να είναι καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, το τσουνάμι που μπορεί να συμπαρασύρει τα πάντα μαζί του. Αυτό που διαφαίνεται από τα πρόσφατα γκάλοπ είναι η αίσθηση ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τις εθνικές ταπεινώσεις. Έχουν υπομείνει εδώ και 8 χρόνια απίστευτες θυσίες, πιέσεις από τους δανειστές, απώλεια της εθνικής κυριαρχίας ορισμένες φορές. Θα το δούμε το θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Κατάρρευση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ φέρνει το Μακεδονικό. Και να δούμε τι δείχνει η νέα δημοσκόπηση για την εφημερίδα Τα Νέα. Μέτρων ανάλυσης, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε πριν παρουσιάσουμε αναλυτικά τη νέα δημοσκόπηση, θα πρέπει να πούμε ότι τελικά τα καουμποίστικα καπέλα, αυτά που φορούν οι σερίφιδες, οι τούρτες, τα happy birthday, οι φιέστες, οι γραβάτες, όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο, έχουν στριμώξει στην κυριολεξία την κυβέρνηση και έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με δεδομένο το ότι κανένας μα κανένας από το σύνολο του ελληνικού λαού δεν μπορεί να δεχθεί ούτε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ούτε και αυτήν τη φιέστα που έγινε γύρω από το Eurogroup και από το χρέος και ότι θα βγούμε από τα μνημόνια. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι καταγράφει και ποιες είναι οι απώλειες. Η νέα δημοσκόπηση που έκανε για λογαριασμό Τα Νέα Σαββατοκύριακο η εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, αναδεικνύεται το Σκοπιανό ως μαύρη τρύπα για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, οδηγώντας ταυτόχρονα και σε πρωτοφανή συρρήκνωση τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Για πρώτη φορά δε, διαμορφώνεται μια πλειοψηφία υπέρ των πρόωρων εκλογών. Την προκρίνει το 38%. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη, τώρα επανέρχεται στα υψηλότερα ποσοστά της, 36,7 στην εκτίμηση της ψήφου. Από την ανάληψη της κομματικής ηγεσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διευρύνοντας έτσι την ψαλίδα από το ΣΥΡΙΖΑ στις 14,1 ποσοστιαίες μονάδες. Η προηγούμενη δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Pulse ήταν στις 12,5. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάπου εκεί κοντά. Είναι αυτό που λέω. Ακόμα και οι φύλλα προσκύμενες εφημερίδες και τα μέσα προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, οι δημοσκοπήσεις τους είναι αρνητικές για την ίδια την κυβέρνηση. Ναι, το ποσοστό που δίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 22,6 πάντοτε στην εκτίμηση της ψήφου στην δημοσκόπηση που έχει κάνει η Μέτρων Ανάλυσης. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, η διαφορά ανοίγει κατά 1,1%. Πρωτίστως λόγω των απολειών που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επανέρχεται στα χαμηλότερα ποσοστά της άνοιξης του 2017. Με την παράλληλη συρρήκνωση όμως των ΑΝΕΛ, εξάλλου οι κυβερνητικές απώλειες είναι σαφώς μεγαλύτερες λόγω του Σκοπιανού. Μάλιστα, ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν ευνοείται από το πολιτικό κλίμα στο οποίο επίσης επένδυσε, καθώς στη βάση αυτή κερδισμένη εκτός από την Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι ακραίοι σχηματισμοί κόμματα που κινητοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί το σύνολο της πολιτικής ζωής απευθύνεται στη χώρα. Δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τώρα, το τι θα συμβεί στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με αφορμή όλα αυτά, κύρια του Σκοπιανού, αυτό είναι γνωστό της πάσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Το γνωρίζουν οι πάντες. Όπως επίσης, μεγάλη έτσι κατάρρευση θα υφιστεί και το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής. Και τέλος, το Σκοπιανό εξελίξεται σε μπούμεραγκ, σύμφωνα με τη μέτρηση, για τον συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το 72% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και μόνο το 23% την βλέπει θετικά. Κύριε Κωστιά, αλήθεια, πού είναι αυτές οι μετρήσεις που έχετε στα χέρια σας και κάνουν λόγο ότι το 47% των Ελλήνων. Τις έχει σε φάκελο και τις κρατάει όταν θα δουν εκλογές μάλλον. Αλλά δεν είναι και το μοναδικό στοιχείο που εξηγεί την κυβερνητική καταβίδηση. Η οικονομία παραμένει το μεγαλύτερο βαρύδιο και η συμφωνία στο Eurogroup δεν ανατρέπει την εικόνα. Το 57% των ερωτησέντων έναντι 25% αξιολογεί αρνητικά όσα συμφωνήθηκαν και συνακόλουθα τους πανηγυρισμούς στο Ζάμπιο. Εκεί ξέρουμε ότι φόρεσε για λίγο τη γράμματα και μετά την έβγαλε. Και μετά από δύο μέρες αποχώρησε ο Γιώργος Λαζαρίδης. Τώρα πάμε στο συλλαλητήριο των Γρεβενών. Θα δούμε στη συνέχεια δύο σχετικά ρεπορτάζ. Έγινε ένα συλλαλητήριο, είχε αρκετό κόσμο, ήταν πάρα πολύ καλά. Παρότι και τις καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών υπήρχε μεγάλη έτσι κίνηση και παρουσία του κόσμου, Θεόφιλε. Να πούμε ότι οι πολίτες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο ήταν ζωντανοί, δεν ήταν μουδιασμένοι. Το βλέπουμε και θα το δούμε στις εικόνες αναλυτικά και στο ρεπορτάζ. Αυτό που προέχει είναι ότι ο κόσμος αυθόρμητα συμμετέχει στα καλέσματα από όπου και αν γίνονται αυτά, γιατί είναι ενάντια σε αυτό που υπογράφηκε στις πρέσπες. Δυστυχώς, ο συμβαλισμός που αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών μας έχει αμαυρώσει σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και εδώ είναι οι τεράστιες ευθύνες που έχει το σύνολο του αυτοδιοικητικού κόσμου, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Πρεσπών, πηγαίνοντας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θοδωρή Καρυπίδη, αλλά και τους βουλευτές, όχι μόνο
σε επίπεδο Φλόρινας αλλά και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Οι πάντες σιωπούν. Γιατί βλέπεις η καρέκλα είναι πολύ πιο γλυκά. Δεν σιώπησε. Ο κ. Καρυπίδης στη Θεσσαλονίκη άλλαξε ρότα τώρα. Ο κ. Καρυπίδης άλλαξε ρότα. Άλλαξε ρότα, δεν σιώπησε. Γιατί ο κ. Καρυπίδης. Ο οποίος ήταν παρόν στη συμφωνία. Ο μοναδικός αυτοδιοικητικός. Δεν έκανε άλλο συμφωνία. Δημήτρη, μόνο ο κ. Καρυπίδης ήταν. Ο κ. Καρυπίδης σε σχέση με τον Σκοπιανό δεν τον πιστεύει κανείς. Ναι. Η αλλαγή που έκανε προχθές τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου του Περιφερειάρχη και Δυτικής Μακεδονίας του Απόστολου του Τζικώστα δεν μπορεί κανένας να την υιοθετήσει. Είναι δυνατόν όλο το διάστημα να επενδύεις γύρω από την κυβερνητική πολιτική και ξαφνικά μια μέρα να άρχισε να κάνεις λόγος για γκρίζες και υπόγειες διαδρομές όσον αφορά τη συμφωνία τις οποίες δεν είχαν ενημερωθεί οι θεσμικοί και ο ελληνικός λαός και πόσο οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας έλεος. Δηλαδή, μάλιστα, καταλαβαίνουμε. Ωραία. Έτσι λοιπόν, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία το απόγευμα της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο Απόστολος Παπαδημητρίου και συντονιστής ο καθηγητής ο Γιάννης ο Νικολαίδης. Ακόμη μίλησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ο Κώστας ο Καναβός, ο Δήμαρχος Κατασκάτης ο Δημήτρης ο Καραστέριος, ο πρώην βουλευτής ο Κυριάκος ο Τονταρίδης και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών ο κύριος Δαβίδ. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ενώ ήταν παρόν στο συλλαλητήριο ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Σταμάτης, δεν μίλησε. Γιατί άραγε. Ναι, και αυτό όντως κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί να είναι ο κύριος Δασταμάνης που είναι δήμαρχος στα Γρεβενά παρόν, δίπλα με τον κύριο Καραστέριο, ο οποίος είναι δήμαρχος Δασιάς, και να μιλάει ο κύριος Καραστέριος. Ίσως δεν θέλησε να μιλήσει, μίλησε ο κύριος Καραστέριος. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε από το συλλαλητήριο, το οποίο δεν έμεινε μόνο στο κομμάτι το Σκοπιανό, είναι ότι το κόσμος που ήταν εκεί στο τέλος έψαλε τον εθνικό ύμνο για τους δύο Έλληνες κρατούμενους αξιωματικούς που βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές και δεν έχουν και κάτι το οποίο ομολόγησε χθες ο κύριος Τσίπρας στο εξωτερικό, ότι ευθέως του ζήτησε ο Ερντογάν τους 8 πραξικοπηματίες για να πάρει τους δύο Τούρκους. Το ομολόγησε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα έλεγε ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Τώρα πώς το λες. Και υπάρχει μια και έτσι είναι αλήθεια. Μια πληροφορία την οποία δεν μπορώ βέβαια σε καμία περίπτωση να υιοθετήσω, ότι ένα από τα ειδικά κέντρα μεταναστών που αποφασίστηκε πρόσφατα, προχθές, σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών, μπορεί να στηθεί στα Γρεβενά. Γιατί βλέπεις, Δημήτρη, οι Γρεβενιώτες και δει αυτοί που ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν και την τουριστική οικονομία με μεγάλη. Οι ξενοδόχοι το έχουν ζητήσει. Είναι δικαιό τους, άμα θέλουν να βάλουν στα ξενοδοχεία τους πρόσφυγες. Αλλά το να γίνει κέντρο προσφύγων δεν ξέρουμε τώρα. Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι υπάρχει μια αντίθεση σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορείς να κάνεις στα ορεινά Γρεβενά ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών και μετά να τους. Και πού να το κάνεις, αφού αυτό γίνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί εκεί μπορείς να έχεις και την δύναμη. Εδώ θέλουν οι ξενοδόχοι πρόσφυγες πάνω και άμα τους βάλουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα το τι κάνουν οι ξενοδόχοι. Οι ξενοδόχοι οδηγούνται από μόνοι τους στην αυτοκαταστροφή. Γιατί σε αφού δεν έχει κόσμο, Θεόφιλε, πάνω καθόλου. Δεν πάει κανένα. Μα τον διώξαν οι ίδιοι τους δικαιώματα. Μα δεν πάει κόσμο καθένα. Μα τον διώξαν. Είναι καταχρεωμένοι και ελπίζουν ότι αν θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες θα σωθούν ήδη. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε το θέμα αυτό. Πάμε τώρα, η ΑΕΔΕ έφαλε στην αίθουσα στη φόρα ομάδα χιλιάδων μεγαλοφιλετών για χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Και τώρα αξίζει να το δούμε αυτό. Αξίζει να το δούμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε όμως ότι υπάρχει και μια οικονομική δυσχέρεια στις επιχειρήσεις. Και τώρα η εφορία τι θέλει να κάνει, για να δούμε. Δημήτρη, δεν είναι ελληνικός ο φορέας η ΑΕΔΕ. Είναι ξένος. Υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Είναι το γνωρίζουν οι πάντες. Ό,τι παίρνει η ΑΕΔΕ πηγαίνουν στο γερμανικό κράτος. Είναι αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός θα πληρώνει για πολλά χρόνια μέσα από τα περίφημα μνημόνια τα οποία μας οδήγησε η ελληνική πολιτική ζωή. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάδεια μας. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα ονόματα χιλιάδων μεγαλοφιλετών. Πρόκειται για 9.332 ονόματα φυσικών προσώπων και 14.581 νομικών προσώπων. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ, στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπειών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής συμμόρφωσης, αναρτήθηκαν στην σελίδα της τα ονόματα 9.332 φυσικών προσώπων και 14.581 νομικών προσώπων οφειλετών του δημοσίου ή και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ. Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Αλήθεια, αν δεν έχουν, τι θα δώσουν. Έτσι. Έχουν αναρωθεί κάποιοι πώς οδηγήθηκαν αυτοί όλοι εκεί, γιατί όλοι δεν μπορεί να είναι μπατάκι, δεν σας με επιτραπεί η έκφραση και ζητώ συγγνώμη. Υπάρχουν όλοι και δυνατές επιχειρήσεις μέσα που είδαν την κατάσταση. Όμως τα μνημόνια, η οικονομική εξαθλίωση που μας επιβλήθηκε με το έτσι θέλω, γιατί βλέπεις ο Ιώσης Παπανδρέου το Μάιο του 2010 μας έριξε στα δίχτυα του Δούνου του.
μας οδήγησαν στην καταστροφή. Κάποιοι πρέπει να μιλήσουν. Και έρχονται σήμερα αυτοί οι άξιοι συνεχιστές που ακούν στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και μας ρίχνουν ακόμα περισσότερο. Αλήθεια, έχω αναρωτηθεί, υπάρχει άλλος πάτος, υπάρχει τέρμα, υπάρχει δηλαδή τέλος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και συνεχίζει βέβαια η ανακοίνωση ότι υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο της ΑΔΕ βρίσκονται τα ονόματα εκείνων των οφειλετών που είχαν ειδοποιηθεί με email για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. Εξαιρούνται βέβαια οι περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί στον οφειλέτη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και ότι έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής των οφειλέτων. Τέλος. Ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να εξαιρούνται οι οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσυνδικήσει μέχρι και σήμερα. Άστε. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο το παρουσίασε χθες στο kozan.gr. Διαγράφει με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου από το Σωματείο Σπάρτακος το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Άρης Βατάλης. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και άρχισε πολύ να γίνει αυτή η διαγραφή με δεδομένο το ότι το συνδικάτο ήταν στα κάγκελα στην κυριολεξία Δημήτρη με τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες ήταν αρνητικές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr και πιο συγκεκριμένα της στήλης η Χύτρα, αποκαλύπτει η συγκεκριμένη εξέλιξη με απόφαση στις 29/6 του Γενικού Συμβουλίου του Σπάρτακου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ο Άρης Βατάλης, διαγράφει από τις τάξεις του Ελόγου Σωματείου. Περί τα τέλη Μαΐου, η Κεντρική Εξελιχτική Επιτροπή του Σπάρτακου κάλεσε σε απολογία τον κύριο Βατάλη και αφού είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις της Γενόπ ΔΕΗ για τη στάση του με τη λευκή ψήφο στη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόταση για την πρόσβαση στο λιγνίτη, απόσχηση κλάδων λιγνητικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, που έκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, το πρωί της Παρασκευής συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπάρτακου, στο οποίο τέθηκε και το συγκεκριμένο θέμα. Οι προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι ήταν η γραπτή επίπληξη, η απομάκρυνση από τα γραφεία για ένα μήνα και η παραπομπή του με το ερώτημα της διαγραφής στο Γενικό Συμβούλιο. Με 27 ψήφους επικράτησε η τελευταία πρόταση και το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης συνεδρίασε χθες, αποφάσισε με διευρυμένη πλειοψηφία περίπου 150 ψήφων έναντι μόνο 7 λευκών να διαγράψει τον Άρη Βατάλη. Τίτλοι όσον αφορά την συνδικαλιστική του πορεία για τον Άρη Βατάλη, τέλος. Τώρα να πάμε στην Καστοριά που έχουμε μια πανελλαδική είδηση που πήρε μεγάλες διαστάσεις με επίθεση ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου σε φοριακούς. Να το δούμε λίγο το θέμα. Ποιος το είπε ότι μόνο τελικά η νησιωτική Ελλάδα είχε τέτοια συμβάντα και τέτοια γεγονότα από εκεί οι επιχειρηματίες, εκεί οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, όταν τους επισκεφτόταν οι εκπρόσωποι της ΑΕΔΕ, να δημιουργούσαν προβλήματα και συγκεκριμένα να ερχόντουσαν και στα χέρια. Έτσι λοιπόν ένα τέτοιο επεισόδιο πραγματοποιήθηκε και στην Καστοριά. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καστοριά ανάμεσα σε ιδιοκτήτη τοπικής επιχείρησης και συγκεκριμένα σουβλατζίτικου με δύο εφοριακούς. Όταν οι δύο τελευταίοι επιχείρησαν να ελέγξουν φορολογικά την επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στους δύο εφοριακούς με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για άγριο ξυλοδαρμό. Οι δύο εφοριακοί, για να γλιτώσουν από το μένος του καταστηματάρχη, πήδηξαν από το παράθυρο. Ο γολογοθάς τους ωστόσο συνεχίστηκε διότι τους κυνηγούσε και στον δρόμο. Αυτό είναι από τα πρωτάκουστα. Στην προσπάθειά του όμως να διαφύγει ο επιχειρηματίας, τραυματίστηκε πέφτοντας στο πεζοδρόμιο. Τη στιγμή που επιχείρησε να το σταματήσει αστυνομικός που εκτελούσε την περιβολία με το ποδήλατο. Αμέσως στην περιοχή έφτασε περιβολικό της αστυνομίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αυτά όλα βέβαια από το Καστοριά365.gr. Και το ΑΕΦΕ. Είναι δυσάρεστα σε αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή και οι εφοριακοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ο ιδιοκτήτης δεν έπρεπε να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Καλώς να γίνει ο έλεγχος και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ του να μην γίνει, γιατί ο καθένας από την πλευρά του εκμεταλλεύεται και το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των μνημονίων και πάνω σε αυτό μπορεί να οικοδομήσει τη δική του, ας πούμε, αντίδραση και το δικό του, τα δικά του αλλά. Δεν είναι έτσι όμως. Θα πρέπει ο καθένας να είναι συνεπής, να είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του, όπως και αυτοί που του κάνουν έλεγχο θα πρέπει να είναι και πολύ ελαστικοί. Και αυτό τώρα, έτσι, αν ισχύει έτσι όπως το λέει το ρεπορτάζ, αλλά τώρα δεν μπορείς να χτυπήσεις και να ξυλοδαρμός, δηλαδή. Δεν μπορείς να αρμάς. Εναντίον σου βγαίνουν μετά. Δεν μπορείς να αρμάς να επιτίθεσαι σε δύο που έρχονται να σου κάνουν έλεγχο. Εκτός και αν αυτοί βέβαια σε έχουν προκαλέσει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα που δυστυχώς. Σύμφωνα με πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς από διαφόρους που έχουν καταστήματα, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των εφοριακών. Να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Όχι ότι λέμε ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους, σαφώς και πρέπει να την κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν είναι και η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά τους, γιατί νομίζουν ότι έχουν μέχρι στα χέρια τους. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα, ωραία. Και να κλείσουμε από το χώρο βέβαια των εκδηλώσεων. Αύριο Κυριακή, 1η του μήνα, έχουμε την εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και έτσι λοιπόν παραγυρίζει ο μόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός της Κοζάνης, όπου θα τελεστούν οι εξής ιερές ακολουθίες.
Αύριο στις 6.45 το πρωί θα έχουμε ακολουθία του μεσονυχτικού. Στις 7 το πρωί όρθρο και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα τώρα εσπερινό και ιερό ευχέλαιο και κατά τις ιερές ακολουθίες θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, ο Δεσπότης μας, ο Μητροπολίτης ο κ. Παύλος, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνημα το λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Μας τώρα, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε κυρίες και κύριοι το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην κεντρική πλατεία των Γραβανών. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Βλαχόπουλου.